Γιατί οι πολιτικοί θα χρησιμοποιούν τέτοιες λέξεις όπως λέει διαφορετικές αναγκές. Και δεν καταλαβαίνεις τι σημαίνει. Και λες εσύ κάτι καλό. Όσο καλό είναι και ο εξωευρωπαϊκός στον Ελλήνα, που εμείς νομίσαμε ότι θα έχουμε μια καλύτερη διαβίωση οικονομική, και αυτοί μας άλλαξαν τα φώτα. Μας άλλαξαν τα ήδη, τα έτοιμά μας, την πίστη μας, την ιστορία μας, άλλαξαν τα πάντα. Και πώς τα άλλαξαν, δίδοντας τα πακέτα νερό. Και δεν μίλαγε κανένας. Κανένας. Γιατί δεν μίλησε κανένας. Μίλησε από την Εκκλησία. Μίλησε από την πολιτεία. Η πολιτεία μάλλον είναι εκείνη που τα πρότεινε. Μίλησε τα μοναστήρια. Μην τις παπάδες. Κανένας. Γιατί. Γιατί ήταν τα πακέτα τελό. Και όταν το στόμα σου είναι πληγωμένο. Όταν το στόμα σου είναι πληγωμένο δεν μπορείς να μιλήσεις. Το στόμα σου δεν πρέπει να είναι πληγωμένο για να μιλήσεις. Και τώρα πάλι τέτοια μας λένε. Δείτε αγάπη για αυτή η Ευρωπή. Τι πάθαμε με τα ξεχνά. Μην φύγετε από την Ευρώπη. Μην φύγετε, μείνετε ενωμένοι μαζί μας. Αν φύγετε, θα πάθετε ότι μάθατε το 22, ότι πάθετε το 1493. Θα πεινάσετε. Θα πεινάσετε. Θα τη φτώχεια. Δεν θα σε δώσουμε άλλα δάνεια. Δεν θα έχετε συντάξεις. Δεν θα έχετε μισθούς. Δεν θα έχετε τίποτα. Και βλέπετε, το μετατρέψανε. Η ευρώ, η δραχμή, η τοπιμό, έστω κάπως διορθωμένο, αλλά μέσα στο Μαδρί, μέσα στην Ευρώπη ενωμένοι μαζί μας. Μη μας φύγει το πρόβατο που λέγεται Ελλάδα. Ή μέσα στο Μαδρί, ή συντραχνή και πείνα. Ή συντραχνή και πείνα. Διαλέξτε Έλληνες. Έτσι μας είπανε και τότε. Διαλέξτε ή τους Τούρκους, ή ενώνεστε μαζί μας. Και οι Έλληνες τότε προς τη Μήκος απάντησαν. Κάνω Τούρκικο φέση στο κεφάλι, παρά τι άλλο από την εκεί. Αυτό απάντησαν οι Έλληνες. Και εμείς ανέφεραμε. Πρέπει να αντισταθούμε αγωνίστηκα ο Άγιος Νικόπουλος, ο Αγιονίκης, ο Άγιος Μάξιμος, ο Άγιος Αρσέντιος, ο Σπάρου, ο Άγιος Μακάριος, ο Κορίνθιος. Αγωνίστηκε για να κρατήσει ψηλά την Ελλάδα και την Ορθοδοξία. Δεν ρίχνουμε εμείς τη Δύση. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες και μόνο στους Έλληνες ανήκει. Μόνο στους Έλληνες και κανένα άλλο. Και όλα αυτά που πρέπει να κάνουν γιατί έχουν σκοπό να χτυπήσουν την πατρίδα να τελειώσουν. Και πολλοί φοβούμε ότι ο νεαρός που προηγείται εκεί και θα κυβερνήσει ως φαίνεται. Για μένα είναι κι αυτός μες στο παιχνίδι. Είναι κι αυτός μες στο παιχνίδι. Γιατί, διότι επίκειται ο χωρισμός κράτους και εκκλησίας. Πρέπει να φύγει η Μακεδονία, πρέπει να φύγει η Θράκη. Δείτε τις θέσεις του κυρίου αυτού και στο ίντερνετ. Κατά της πίστεως, κατά της εκκλησίας. Αυτά μπορεί να τα κάνει το Μασόκ. Ο Βενιζέλος είναι φίλος του Αρχιεπισκόπου. Ο Σαμαράς είναι φίλος του Αρχιεπισκόπου. Μπορεί και πέρασαν όλα τα άλλα. Πέρασαν πολιτικούς γάμους, πέρασαν εκδόσεις, πέρασαν υγείες. Βγάλαν την ιστορία μας και τους πατέρες μας και τον Πολοκοτρών μέσα στην ιστορία. Άλλαξαν, κατήργησαν τον εθνικό ύμνο, καταργούν τις εθνικές γιορτές, καταργούν τα πάντα, αλλά δεν μπορούν να τα βάλουν και με την Εκκλησία. Και γι' αυτό τους βολεύει ο επόμενος. Ο καθένας εκπληρώνει ένα κομμάτι του πάση. Και επειδή αυτοί δύο δεν μπορούσαν να τα κάνουν, σου λέει ο Κρήτος θα τα καταφέρει. Θα τα καταφέρει. Βλέπετε λοιπόν αδέρφια μου. Και γι' αυτό και αυτός λέει μέσα στο Μαδρί, όχι έξω από την Ευρώπη, μέσα στην Ευρώπη λέει και αυτός. Και οι διαφορετικές αλλαγές αδέρφια μου, πού θα οδηγήσουν στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η οποία διέρχει κατάργηση του χρήματος.
Άρα Έλληνες, άρα Έλληνες χωροκλέφτες, που κλέφτε συνέχεια την εφορία. Δεν κοιτάτε τις εκατομμύρια που έχουν βγάλει έξω. Οι ελληνικές οικογένειες είναι χωροκλέφτες. Είναι το ψιλικατσίδικο, είναι το καλύτερο, είναι ο Μακάλης, είναι ο Μαντάλης, είναι ο Φούρναρης. Αυτή είναι η κλέφτη, φοροδιαφέρον. Και γι' αυτό τι θα κάνουμε, για την κρονική διακυβέρνηση. Τι σημαίνει η κρονική διακυβέρνηση? Μόνο με κάρτα τα χρήματα. Μόνο με κάρτα. Και μετά την κάρτα, επειδή θα σπρώχνει τη γιαγιά και θα τη στυφέρνει την κάρτα και θα έχει μέσα και όλα τα λεφτά της τράπεζας, θα την πιάνει ο Αλβανός, θα την πιάνει ο Πακιστανός, θα της παίρνει την κάρτα και θα σηκώνει όλα τα λεφτά. Μετά θα σου πει, την ξέχασε την κάρτα, πού είναι η κάρτα. Η κάρτα μου, παιδιά, έχει κατάστημα την άφησα, πάντα λεφτά μου. Σε ποιο κατάστημα πήγα σήμερα? Την έπρεπε την κάρτα. Πού είναι η κάρτα? Και θα προχωρήσουμε τότε στο τσιπάκι στο χέρι. Ο κύριος Γιώργος Κολοτσόνης, νομικός σύμβουλος του ελληνικού κράτους, του ελληνικού κράτους, εκκυβερνήσεων της Κύπρου, είχε πάει στις Βρυξέλλες, που ήταν υπουργοί οικονομικών και συζητούσαν για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Και το κατέθεσε επίσημα στην Εκκλησία της Ελλάδος. Στην Ιερά Σύνοδο είναι καταγεγραμμένο. Υπάρχουν τα έγγραφά που λένε ότι εκεί που πήγα, στο Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών, οι Ευρωπαίοι μιλήσανε και είπαν ξεκάθαρα ότι ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε στο χάραμα, στο δεξιγέννη και στο μέλλον του ανθρώπου. Το καταθέτει ο ίδιος ο νομικός σύμβουλος του κράτους του ελληνικούς. Και ότι αυτή θα είναι η καλύτερη, ο καλύτερος τρόπος για να μην μπορούν οι Έλληνες και κανένας στην Ευρώπη να φοροδιαφέρει και να μην φοροκλέφτες. Αυτές είναι οι διαφορετικές αλήθειες. Αυτά επεγγέλλονται και ο Σαμαράς και ο Τσίπρας και ο ένας και ο άλλος και τα κόμματα όλα. Αυτά επεγγέλλονται, αλήθεια. Με λίγα λόγια τι μας λένε? Πετύχαμε, η Εκκλησία ήταν μέσα με ηλικιωμένους ανθρώπους, με γέροντες. Πετύχαμε τα παιδιά που στη νύχτα ήταν στην δισκοτέκ. Πετύχαμε τα παιδιά που ήταν μακριά, να μην ξέρουν ιστορία, να μην ξέρουν γεωγραφία, να μην ξέρουν ανάπτωση, να μην ξέρουν γραφή. Πετύχαμε τα παιδιά που θα αναστήνουμε στα ναρκωτικά. Σε καρπαλώσανε τα πάντα. Τώρα έρχεται, ποιος θα δισταθεί, τα γερόπια. Κι όμως αυτά τα γερόπια, από το 1986, κάνουν διαδηλώσεις κάτω στην Αθήνα, με σύμμαχο του Παναγία και τον Χριστό και τους Αγίους. Και από το 1986 που έχει καθιερωθεί το χάραγμα, ο ΕΚΑΠ, πετύχαμε, αδέρφια μου, με τους γέροντες και τις γριές, όπως μας ονομάζουν, πετύχαμε έρχοντας τα λάμματα της Ορθοδοξίας. Πετύχαμε τι? Από το 1986 μέχρι σήμερα να μην μπορέσει να βγει ηλεκτρονική ταυτότητα, να μην μπορέσει να γίνει ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Και γι' αυτό μιλάμε τώρα, θα τα αλλάξουμε όλα, όλα, για να μην ξαναπάθουμε αυτά που πάθουμε, για να πάει η Ελλάδα και να γίνει ένα με την Ευρώπη, ένα με την Ενωμένη Ευρώπη. Πάλι το ίδιο δείγμα. Με την Ευρώπη ή όχι. Αλλά τώρα δεν έχουμε με την Ευρώπη. Τι σημαίνει πλέον Ευρώπη, διαφορετικές αλλαγές? Που κατά εμάς σημαίνει με τον Αντίχριστο. Πλέον παρίζουμε με τον Αντίχριστο. Γι' αυτό αυτά και άλλα πολλά που είπα, διαβάστε τα μέσα σε αυτό το βιβλίο που γράψαμε. Ετοιμάσαμε το κόκκινο χάρτη για τον Αντίχριστο. Διαβάστε το. Θα τα δείτε όλα μέσα. Τι σημαίνει διαφορετικές αλλαγές? Τι αλλάξαμε? Τι αλλάζουμε? Τι σημαίνει εξευρωπαϊσμός? Νέα Δέφτερα, διαβάστε το όλοι και όσοι τα ακούτε αυτή τη στιγμή ζωντανά. Γιατί η ομιλία διαδίδεται μέσα από το διαδίκτυο και μας ακούει και στην Αμερική και στον Καναδά και στην Ισραήλ, παντού ακούγεται αυτή τη στιγμή η φωνή μας. Το δεύτερο μικρόφωνο είναι μικρόφωνο του διαδικτύου. Και αυτό.
Και έτσι ακουγόμαστε παντού, αδέρφια, από αυτή τη στιγμή. Διαβάστε αυτό το βιβλίο και θα δείτε ότι πού οδηγούμαστε. Για μας, λοιπόν, αδέρφια μου, ξανατίθεται το δίλημα. Μας το θέτουν ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα το θέτουν. Όσοι είναι με την Ευρώπη, ενωτικοί και αντιθετωτικοί. Το ίδιο δίλημα ξανατίθεται. Με την Ευρώπη λέει όχι. Η Ευρώπη σημαίνει όλα αυτά που κάνανε μέχρι τώρα να τα εγκρίνουμε και να τα εφαρμόζουμε στην πράξη, αλλά και οι διαφορετικές αλλαγές που σημαίνει πορεία προς το χάραμα να το αντιθέσουμε. Άρα για εμάς δεν τίθεται το δίλημα πλέον, αδέλφια μου. Δεν τίθεται το δίλημα δραχμή ή ευρώ, ευρώ ή δραχμή. Για εμάς το δίλημα είναι Χριστός ή Αντίχριστος. Ελλάδα και Ορθοδοξία ή Ευρώπη. Τι από τα δύο θα επιλέξουμε. Τι από τα δύο θα επιλέξουμε, αδέλφια μου. Αυτό ζητούμε να αποφασίσουμε. Με τον Χριστό ή με τον Αντίχριστο. Αδέλφια μου. Ελεύθερος είναι ο καθένας να πατήσει όποιο δρόμο θέλει. Εγώ σας το δίνω. Θα πατήσω με την πορεία του με τον Χριστό, έστω και αν είναι όμως. Πίστε τον Χριστό όμως, ο οποίος είπε που έγινε το φως του κόσμου, ουμή περπατήσω με την σκοτία. Εγώ δεν θα περπατήσω με τον σκότο. Θα περπατήσω με την Ελλάδα που είναι φως. Θα περπατήσω με την Ορθοδοξία που είναι φως. Θα προχωρήσω μαζί με τον Χριστό που είναι φως. Ού καμισό δεν θα σε κρίνει Ορθοδοξία. Απ' και που σκοπό δεν θέλω να προχωρήσω. Και γι' αυτό γίνονται και καταλήγουν με μυστικά συνέδρια. Όχι μόνο διακυβέρνηση ηλεκτρονική, αλλά βλέπετε και διαθρησκευτικά συνέδρια. Όλες οι θρησκείες μαζί. Βλέπετε στου Ολυμπιακού Αγώνε. Μέσα σε ένα ναό λέει να προσευχηθείτε όλοι. Δεν θα έχει όπω είχαμε εμεί εδώ στην Ελλάδα που κάνουμε τον Ορθόδοξο ναό με στο Ολυμπιακό Στάδιο. Κάνουμε για του Βουδιστέ το χριστιανικό ναό. Κάνουμε για του Μουσουλμάνου το τζαμί. Όχι, είπα μια. Όλοι μαζί σε ένα ναό θα προσευχηθείτε. Όλοι μαζί, μάγοι, δαίμονες, σατανολάκτες, χριστιανοί, παπικοί, λατίνοι, ορθόδοξοι, όλοι μαζί. Αυτά είναι. Διαλέγετε λοιπόν, αδέρφια. Ελλάδα και Ορθοδοξία ή Ευρώπη. Ελλάδα και Ορθοδοξία. Εγώ, αδέρφια μου, σας είπα, ίσως και μόνος θα ακολουθήσω πίσω από τον Χριστό. Όσοι και εσύ προσέχετε, θα πρέπει να γίνουμε στην Ελλάδα πλέον, αδέρφια μου, μια επανάσταση. Μια επανάσταση η οποία αυτή τη φορά θα ξαναπροέλθει από την Εκκλησία, όπως ο παλαιός πατρός Γερμανός σήκωσε τον άπορο στο μοναστήρι της Αγίας Λάβρας. Έτσι πρέπει να ηγηθούν οι αυτοί. Τα πακέτα του Θεού να ηγηθούν. Να ηγηθεί ο κύριος. Να ηγηθούν τα μοναστήρια μας. Να ξαναδώσουμε τη μάχη για Ελλάδα και Ορθοδοξία! Για Ελλάδα και Ορθοδοξία! Ελλάδα, Ορθοδοξία! Ελλάδα, Ορθοδοξία! Όχι στην Ευρώπη! Όχι στην Ορθοδοξία! Όχι στα διαθρησκευτικά και στις διαφορετικές αλλαγές! Όχι σε όλους εκείνους που θέλουν την ένωση με την Ευρώπη! Που δεν είναι ένωση Ευρώπης! Είναι ευρωπαϊκή ένωση! Ο σιωπισμός και ο παγκόσμιος εθραϊκισμός κρύπτεται από πίσω, αδέρφια. Ας αγωνιστούμε λοιπόν. Ας αγωνιστούμε κρατώντας το σταυρό. Θα περάσουμε δύσκολα. Θα περάσουμε δύσκολα, αλλά ο Χριστός μας δει κοντά του, όπως από το 86 μέχρι σήμερα. Δεν πέτυχαν τίποτα. Έτσι δεν θα πετύχουν εάν δεν πιστώσουν τον αγώνα. Μέσα στην Αγία Επανάσταση για Ορθοδοξία και Ελλάδα. Όχι, αδέλφια μου, στην Ενωμένη Ευρώπη. Έξω από τον εξευρωπαϊσμό που διέλυσε την πίστη, τη γλώσσα, την ιστορία της χώρας μας.
και πεινασμένοι γιατί αυτή θα είναι η τιμωρία μας. Αλλά θα ζήσουμε όπως ζήσαμε και στην καταρχή, όπως ζήσαμε και τα 400 χρόνια της Ελλαδιάς. Έχοντας και στην καρδιά μας, γι' αυτό είπε ο Κοσμάς ο Ιωλός, όλα να σας αμάρουν, το Χριστό και την ψυχή σας γνώσετε. Όλα να τα καταπάρετε, εμείς δεν θα υποκλήσουμε. Θα τις δεχόμεθα και θα πολεμούμε. Ήταν σήμερα, αδέρφια μου, η τελευταία ομιλία. Και έπρεπε να σας δώσω να καταλάβετε. Γιατί δεν θα έχω άλλη ευκαιρία. Πιάνεστε διάδοση. Και γι' αυτό ακούτε όλους. Όλους τους ακούτε. Οι Ευρωπαϊστές να ενωθούν. Όσοι είναι αντιευρωπαϊστές από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, προσευχηθείτε, μοναδίστε. Πρέπει να αναλύσει ο ουρανός. Πρέπει να μιλήσει ο ουρανός. Και τον ουρανό αυτή τη στιγμή ελέγχουμε. Τον κάνουμε κομμάτι εμείς και τις προσευχές μας. Ο ουρανός θα αποφασίσει ανάλογα τη μετάνοιά μας που έχουμε. Μετανοούμε, σωζόμαστε. Δεν μετανοούμε, θα οδηγηθούμε από τους πολιτικούς μας και τους εκκλησιαστικούς άνθρωπες στα χέρια του Αντιχρίστου. Εύχομαι οι ιεράρχες, η Εκκλησία να λάβει θέση. Πρέπει να λάβει θέση. Είναι υπέρ του εξωευρωπαϊσμού, γιατί εξωευρωπαϊσμός είδαμε τι σημαίνει. Και διαφορετικές αλλαγές, συμφωνία και εκκλησία δεν είναι όχι. Γιατί για εμάς δεν είναι Ευρώπη η γραμμή, αλλά είναι πλέον Χριστός η Ορθοδοξία και η Ελλάδα. Χωρίζονται οι Έλληνες σε ενωτικούς και ανθενωτικούς. Ναι στην Ένωση ή όχι στην Ένωση. Εμείς μένουμε με τον άλλο τον ευγενικό έστω και μόνο μας. Και φωνάζουμε όλοι στην Ένωση να διαλυθεί η Ενωμένη Ευρώπη. Την Ευρώπη τη φτιάξανε για να μπορέσει να κυβερνήσει ο Αντίχριστος. Γι' αυτό το ακούσατε τι είπε η Αγγλία. Έφτασε η ώρα να βγάλουμε τον υπερπρόεδρο τη Ευρώπη. Έφτασε η ώρα η υποκάμερα που προθέσει. Έφτασε η ώρα. Πλησιάζει αδέρφια μου η ώρα. Γι' αυτό και εμείς δεν πρέπει να πάμε μαζί με την Ευρώπη. Να μείνουμε όρθιοι όπως έμειναν οι πάντες προσκύνησαν. Την εικόνα την κρίση του Ναβουχοδονόσορα. Οι πάντες προσκύνησαν. Στη Βαβυλώνα τη μεγάλη πόρνη. Έπεσαν και προσκύνησαν. Αλλά έμειναν τρία παλικάρια όρθια. Ο Αζανίας, ο Μισαήλ και ο Ανανίας. Κι άγγελος Κυρίου κατέβηκε και τους έπεσε. Τους πέταξε ο Ναβουχοδονόσορ μέσα στο καμίνι για να κάνουνε. Γιατί δεν το προσκυνούσαν. Γιατί είπαν, δεν προσκυνάμε, έλεγα. Εμείς είμαστε, λέει, λάθος του αληθινού Θεού. Και η πρώτη εντολή του Θεού είναι, ού προσκυνήσεις κανένα ίδωλο. Όσα είναι ουρανό και μη γης, αλλά θα προσκυνώ μόνο τον μόνο αληθινό Θεό. Και αυτόν προσκυνούσαν. Και γι' αυτό δεν προσκύνησαν τον Ναβουχοδονόσορα, ούτε την χρυσή του εικόνα. Και τη μορία τους είδα να πεταχτούν μες στο καμίνι. Για το καμίνι μας φάνηκε. Αλλά ας πέσουμε στο καμίνι. Έχουμε την παντελιά μπροστά του τον πρέφερος μας. Αρκεί να μετανοήσουμε. Έχουμε αγγέλους. Όπως άγγελοι προστάτευσαν τα τρία παιδιά μες στο καμίνι και δεν κάηκαν. Και έψαλαν εκείνο το ωραίο που ψάχνουμε στην εκκλησία μας. Ενείτε τον ίδιο, ενείτε σε μήνυ και ουρανός. Ενείτε όλοι άγγελοι και τον Κύριο. Τους ένους που έχουμε. Οι τρεις παιδες τους έψαλαν μέσα στο καμίνι. Πάσα πνοή, ενεσάμουν τον Κύριο. Αυτό τον Κύριο αδέρφια μου εμείς θα προσκυνούμε. Κι ας μείνουμε όρθιοι, θα μας σκεπάσει η Παναγιά. Αρκεί να μην μπαίνει κοντά της. Αρκεί μετά που είναι, με δάκρυα στα μάτια μας. Και θα δείτε πώς θα κατασκευθούν. Πώς θα κατασκευθούν οι Ευρωπαίοι. Ούτε έρχονται εμείς και Ελλάδα μας. Έρχονται με όλα τα όπλα και σειρά να πολεμήσουν την Ελλάδα μας. Εμείς δεν πολεμούμε εν ονόματι Κυρίου Σαββαόθ. Εμείς θα πολεμήσουμε στο όνομα του Αληθινού Θεού. Εν τούτο είπα, ο Κύριος Σταυρός θα νικήσει, νικάω και θα συντρίψει κάθε εκπομπή της Ορθοδοξίας και του Χριστού μας. Έρχεστε αδέρφια μου, καλό να πω, δώστε τη μάχη σας, ξεκινήστε την αγκαία επανάσταση, να λάβετε.
και ηλεκτρονικό φάρμακο. Με λίγα λόγια σημαίνει προσκύνηση του Αντιχρίστου. Όχι οι Έλληνες, όχι οι Σαφίδες μέσα στην ψυχή σας, όχι στα μόδια μας. Θα νικήσουν, θα κόψουν συντάξεις, θα κόψουν μισθούς, δεν θα επιδοτούν τίποτα, αλλά θα επιβιώσουμε. Θα ζήσουμε σαν Έλληνες με χριστιανή ορθόδοξη. Θα κρατήσουμε αυτό που είπε ο Κοσμάς ο Λόγος, τον Χριστό και την Ελλάδα μέσα στην ψυχή μας. Αυτόν τον Χριστό, υμνείτε και υπερισσούτε Έλληνες, υμνείτε, υμνείτε τον Κύριο, υμνείτε Έλληνες τον Υιό της Παρθένου, υμνείτε Έλληνες τον Υιό του Θεού μας, υμνείτε Έλληνες τον Αναστάντα Χριστό. Αυτό να συμπλήσουμε και να δοξολογήσουμε εις πάντας τους αιώνας. Αμήν. Χριστός Χριστός.